Γεια σου, γεια σου! Λοιπόν, στο προηγούμενο βίντεο είδαμε την ψυχολογία της νοοτροπίας που έχει ο εγκέφαλος στην αντιμετώπιση ενός στόχου και στο τι τον κάνει να τον κατακτήσει ή να τον παρατήσει. Δες το αν δεν το έχει δει, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι όλο το κλειδί. Έτσι, σε αυτό το βίντεο θα δούμε πώς θα σκεφτούμε πάνω σε αυτό και πώς θα διαχειριστούμε και θα εκμεταλλευτούμε τα εφόδια αλλά και τους σπόρους. Το κόβω γιατί μπορεί να ακούσεις σπόρους, έτσι, αλλά και τους σπόρους. Είναι και τους σπόρους που έχουμε στη διάθεσή μας έξυπνα. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο, παιδιά, σημείο μέσα στη βίβλο, αν έχετε διαβάσει, όπου λέει ο ίδιος ο Χριστός μια πάρα πολύ ωραία αρχική βάση που χρειάζεται να σκεφτούμε όταν έχουμε μπροστά μας έναν στόχο ισχυρό. Και βρίσκεται στο Ευαγγέλιο Λουκά, στο 14ο κεφάλαιο, στο 28 εδάφιο, έτσι. Διαβάστε το. Λέει, ποιος είναι από εσάς ο οποίος όταν θέλει να οικοδομήσει έναν πύργο, δεν κάθεται πρώτα να λογαριάσει τη δαπάνη εάν έχει τα αναγκαία, δηλαδή τους πόρους και τα εφόδια για να τελειώσει τον πύργο αυτό. Ποιος, είναι κανένας που πάει έτσι αόριστα? Όχι. Βάζει σχέδιο. Μην τυχόν και αφού βάλει θεμέλιο αλλά δεν μπορεί, λέει, να τον τελειώσει, οι άλλοι που τον βλέπουν να αρχίσουν να τον κοροϊδεύουν και να λένε ότι κοιτάξτε έναν άνθρωπο, λέει, που άρχισε να χτίζει και δεν μπόρεσε να τελειώσει. Ποιος νομίζει ότι ήταν, τι ήθελε να μας δείξει? Και ένα πιο ισχυρό ακόμα, επίσης, ποιος βασιλιάς, λέει, όταν πάει να πολεμήσει έναν άλλον βασιλιά, δεν κάθεται πρώτα και σκέφτεται αν μπορεί και είναι δυνατός, έχοντας 10.000 στρατό, να αντιμετωπίσει τον άλλον βασιλιά που έχει 20.000 στρατό? Κάθεται και το σκέφτεται, το βλέπει, κάνει σχέδιο. Ιδάλλως, λέει, ενώ είναι ακόμα μακριά ο άλλος βασιλιάς που έχει περισσότερο στρατό, στέλνει πρέσβης για να ζητήσει ειρήνη. Γιατί? Επειδή δεν τον παίρνει να τον αντιμετωπίσει, ρε παιδί μου. Είναι σοφία. Ανθρώπινη απλή σοφία. Όπως βλέπεις λοιπόν από αυτή την τέλεια συμβουλή, το πρώτο που χρειάζεται είναι να κάτσω να συγκεκριμενοποιήσω τα πράγματα. Στο προηγούμενο βίντεο είπαμε ότι θέλω συγκεκριμένα έναν στόχο, π.χ. να αδυνατήσω. Θέλω να χάσω τόσα κιλά σε τόσο χρόνο, ξεκινώντας από τότε. Ακριβώς. Έτσι. Τώρα από εκεί και έπειτα χρειάζεται να υπολογίσω τι πόρους και εφόδια έχω. Και υλικά για κάθε στόχο, έτσι, αλλά και ψυχικά εφόδια. Έχω το σθένος, έχω άντερα να το κάνω, το θέλω πραγματικά. Τι σκοπεύω να κάνω γι' αυτό? Πού μπορώ να φτάσω για να το κατακτήσω, να το αποκτήσω? Πόσο πολύτιμο είναι για μένα? Τι θα γίνει όμως αν έρθει κάποιο εμπόδιο? Έχω το σθένος να το αντιμετωπίσω και πώς θα το αντιμετωπίσω? Θέλει σχεδιασμό, παιδιά. Πολλοί μου στέλνουν μηνύματα, πες μου σε παρακαλώ πώς να δυνατήσω. Τους λέω, ενθουσιάζονται με τον τρόπο μου, κλείνουμε, κάνουμε και μετά εξαφανίζονται. Γιατί? Δεν είναι σαν το βασιλιά που δεν υπολόγισε, δεν έχει σθένος, δεν έχει υπολογίσει αν έχει τα εφόδια και τους πόρους. Και δεν έχει, είναι φτωχά. Άρα μην πας κατευθείαν να το πεις και να ενθουσιάσεις, αφού δεν το έχεις. Πρέπει να είσαι σίγουρος και να έχεις σχεδιάσει τα εφόδια σου. Αν δεν έχω λοιπόν εφόδια, το πρώτο που κάνω τι είναι? Όταν θέλω να κατακτήσω, έτσι, να αποκτήσω εφόδια. Τι άλλο? Ικανότητες και πόρους και υλικούς και ψυχικούς. Το θέλω. Κάνε αυτές τις ερωτήσεις που σου είπα πιο πριν. Ιδέως τι, δεν το κουνάω ρούπι, παιδιά. Κάθομαι λοιπόν και κάνω σχέδιο. Βήμα 1, βήμα 2 κλπ. Και να ξέρεις ότι με αυτό θα σε οδηγήσει. Μα ο νους σου είναι επικεντρωμένος, αντίθετα από ό,τι είχαμε πει στο προηγούμενο βίντεο. Είναι πλέον επικεντρωμένος και έχει πάρει εντολή από το αόριστο που το είχες να περάσεις στο συγκεκριμένο. Και ο νους σου είναι τι θα κάνω όταν σχεδιάζεις ένα στόχο. Δίνεις εντολή, είσαι επικεντρωμένος εκεί. Δίνεις εντολή στο μυαλό σου να δει πώς θα το κάνει, όχι να βρει δικαιολογίες να μην το κάνει, όπως είπαμε στο προηγούμενο βίντεο. Τώρα με αυτόν τον τρόπο, επειδή του κάνεις πλήση, θα λέγαμε, το αναγκάζεις στο μυαλό σου να βρει τρόπο να στο κάνει και θα στο βρει και θα σου αυξηθούν οι πόροι. Τώρα,
Εάν οι στόχοι μου περιέχουν αναγκαστικά πολλαπλή προσέγγιση και τα εφόδια μου δεν φτάνουν για όλους αυτούς τους στόχους, τι κάνω? Επειδή αυτό, παιδιά, θα υπάρξει σίγουρα στην πορεία, ακόμα και αν έχω έναν μόνο στόχο, έτσι. Άνοιξε μια επιχείρηση να δεις πόσοι υποστόχοι παρουσιάζονται. Ή και να αδυνατήσω. Μου δημιουργούνται διάφορες καταστάσεις ζωής που μπορεί να με μπλοκάρουν ψυχολογικά και να πέσω, έτσι. Άρα υπάρχουν πολλαπλοί στόχοι, θα λέγαμε, υποστόχοι να κατακτήσω. Τι θα κάνω? Εάν έχω τα εφόδια και είμαι από πριν μια χαρά, δεν υπάρχει θέμα. Αν δεν τα έχω όμως, τι κάνω? Εδώ θέλει μια έξυπνη στρατηγική, παιδιά, για να μην ξεμείνουμε από εφόδια. Βασικά αυτό που κάνουμε είναι κατακτάμε ένα-ένα βήμα του κάθε στόχου κάθε φορά. Παίρνω τον ένα στόχο και τον αναλύω σε βήματα, μετά τον άλλον και ούτω καθεξής. Όμως, πρέπει να χρησιμοποιήσω για το κάθε βήμα όλους τους πόρους και τα εφόδια που έχω. Δεν τα διαμοιράζω, θα τα χάσω και θα αρχίσω από το πιο εύκολο. Καταπληκτικές στρατηγικές έχει ο στρατός πάνω σε αυτό το θέμα, παιδιά. Δηλαδή, όταν έχω μία δημιουργία με 10 άντρες, έτσι, και έχω να κατακτήσω 3 με 4 οχυρά του εχθρού, που περιέχουν 5, 10, 15 άντρες το καθένα, τότε δεν μπορώ να διαμοιράζω τους λίγο στους 10 που έχω όλους και όλους να πάνε από λίγοι σε κάθε οχυρό. Τους έχασα, πάει, θα τους χάσω. Τους φάγανε. Πώς γίνεται να στείλω δηλαδή 2 με 3 άντρες να κατακτήσουν διαφορετικά οχυρά συγχρόνως που περιέχουν 10 και 20 άντρες και μάλιστα είναι και καλυμμένοι και οχυρωμένοι? Τους έχασα. Ακόμα και στο οχυρό με 5 άντρες, τους ρισκάρω να τους χάσω εφόσον στέλνω 2 με 3 που έχω να τους διαμοιράσω, έτσι. Τι κάνω λοιπόν? Χρησιμοποιώ όλους τους άντρες που έχω και τους 10 να κατακτήσω έναν στόχο αρχίζοντας από τον πιο εύκολο. Το οχυρό με τους 5 άντρες. Έτσι είναι πιο σίγουρο να το πετύχω γιατί έχω περισσότερους. Και θα το πετύχω. Κατακτώντας όμως το πρώτο οχυρό, εδώ είναι τώρα, θα πάρω τα εφόδια και τα πολεμοφόδια που θα βρω εκεί έξτρα. Γιατί τα βρήκα, πέθαναν ή άλλοι τα πήρα. Γιατί? Για να τα χρησιμοποιήσω στα επόμενα οχυρά και να μην ξεμείνω. Άρα γίνομαι πιο ισχυρός. Επίσης μαθαίνω την τακτική του εχθρού. Πώς ήρθε να αμυνθεί, τι έκανε. Οπότε έχω μεγαλύτερη γνώση. Άρα είναι και πιο εύκολο να κατακτήσω τον επόμενο στόχο που περιέχει περισσότερους άντρες. Κατακτώντας όμως τώρα και το δεύτερο οχυρό στόχο, εξοπλίζομαι με ακόμα περισσότερα εφόδια και πόρους, ώστε πλέον γίνεται ακόμα πιο εύκολη η κατάκτηση του τρίτου οχυρού και στόχου και ούτω καθεξής. Και έτσι συνεχίζω όλο και πιο εφοδιασμένος, όλο και πιο εξοπλισμένος, άρα όλο και πιο δυνατός να προχωράω έξυπνα και στρατηγικά με όλη τη γνώση και τα εφόδια που απέκτησα προς την κατάκτηση του τελικού στόχου. Κάνοντας λοιπόν αυτή την απλή αλλά πολύ αποτελεσματική στρατηγική που είμαι σίγουρος ότι την ξέρεις, αλλά το μυαλό βιάζεται να διαμοιραστεί και να τα περάσει στο αόριστο. Είναι παπατρέχας, έτσι. Το ξέρεις όμως. Το μόνο που μένει μετά είναι να περιμένω να κατακτώ συνεχώς στόχους όλο και πιο δυνατούς, οι οποίοι στην αρχή φαινόταν αδύνατον να τους κατακτήσω. Στην ουσία, το πράγμα μετά πάει μόνο του, παιδιά. Ακόμα και στο αδυνάτισμα. Έχω κόσμο που πλέον πάει μόνο του το αδυνάτισμα. Ύστερα από κάποιο δρόμο. Περνάνε τα οχυρά, τα κατακτούν και μετά έρχεται μόνο του το τελικό αδυνάτισμα. Είναι για κάτω σφαίρα, έτσι. Γιατί αποκτώ και τα εφόδια και τη γνώση και το θάρρος και την αυτοπεποίθηση που μπορεί να μην είχα στην αρχή, έτσι ώστε πλέον να μου γίνεται κάτι το φυσιολογικό και εύκολο από αδύνατον που ήταν. Ο περισσότερος κόσμος εκεί την πατάει, παιδιά. Βλέπει τα πολλά βήματα, πνίγεται και απελπίζεται βλέποντας την αδυναμία που έχει στο παρόν. Δεν βλέπει τι θα έχει γίνει μέχρι να πάει στο στόχο. Βλέπει τι αδύνατος που είμαι τώρα. Όχι, έτσι έχει ήδη αποτύχει πριν ξεκινήσει, παιδιά. Δεν έχει ούτε στρατηγική, δεν έχει τίποτα. Είναι ο παπατρέχας, αρλούμπας, στον αόριστο. Άρα, ξεκινάς με αυτά που έχεις και βλέπεις τι μπορείς να κατακτήσεις με αυτά μόνο. Το πιο εύκολο. Μην καταφρονείς το λίγο. Μόνο αν κατακτήσεις το λίγο θα πας στο πολύ. Μην κοιτάς κατευθείαν το πολύ. Το χάσες και το ένα και το άλλο. Μην καταφρονήσεις, πάλι η βίβλο το λέει,
την ημέρα των μικρών πραγμάτων, λέει. Γιατί αυτά είναι όλα που θα σε οδηγήσουν στο πολύ. Αν δεν είσαι άξιος να διαχειριστείς το λίγο, λέει, ποιος θα σου εμπιστευτεί το περισσότερο. Αφού δεν μπορείς στο λίγο να σταθείς. Παίρνεις τη γνώση και τα εφόδια και το θάρρος και τους πόρους και πας στο επόμενο στάδιο πιο ισχυρός. Κατάλαβες τώρα πώς έχει. Κατάλαβες μέσα σε αυτά τα δύο βίντεο που κάναμε ποια είναι η διαφορά αυτών που πετυχαίνουν και αυτών που αποτυγχάνουν ακόμα και όταν αυτοί που πετυχαίνουν δεν έχουν τις συνθήκες, τις τέλειες που μπορεί να έχουν αυτοί που αποτυγχάνουν, παιδιά. Είναι θέμα, είπαμε, θυμίσου το, όχι στόχου ή της δυσκολίας του, αλλά νοοτροπίας. Αυτά, φιλιά πολλά, ελπίζω να σε βοήθησα.